Η Ουκρανία βρίσκεται σε δύσκολη θέση στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, καθώς προχώρησε σε μεγάλης κλίμακας υποχρεωτική εντολή εκένωσης για την πόλη του Κουπιάνσκ και τα περίχωρά της ως απάντηση στον έντονο ρωσικό βομβαρδισμό. Η σύγκρουση έχει θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των διαμάχων, προκαλώντας αυτή τη μεγάλη κλίμακα προσπάθεια εκένωσης με τις ρωσικές δυνάμεις να πλησιάζουν επικίνδυνα την πόλη. Η ένταση έχει κλιμακωθεί, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν ουκρανικές θέσεις σήμερα στο Κουπιάνσκ, με την ανησυχητική αυτή εξέλιξη να οθεί τους Ουκρανούς αξιωματούχους να δώσουν προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών τους. Το Κουπιάνσκ καταλήφθηκε αρχικά από τις ρωσικές δυνάμεις τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, αλλά απελευθερώθηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις το Σεπτέμβριο μετά από μια πολύ γρήγορη ουκρανική αντεπίθεση. Τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν νέες προσπάθειες από τη Ρωσία να καταλάβει την πόλη για άλλη μια φορά. Οι αναφορές δείχνουν ότι σημαντική ρωσική δύναμη έχει βρεθεί στο βόρειο μέτωπο της περιοχής του Χαρκόβου, όπου βρίσκεται τώρα το επίκεντρο της σύγκρουσης, και μάλλον πρόκειται για τη δύναμη που, όπως σας είχαμε ενημερώσει στον MSHD, είχε εντοπιστεί από την Ουκρανία τον Ιούλιο και αποτελούταν από πάνω από 100.000 στρατιώτες το σύνολό της. Οι κύριες προσπάθειες του εχθρού επικεντρώνονται στο βόρειο μέτωπο της περιοχής του Χαρκόβου, δήλωσε ο Ουκρανός αξιωματούχος, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι εκκαινώσεις μεγάλης κλίμακας αυτού του είδους είναι σπάνιες και αντικατοπτρίζουν τις σφοδρές μάχες στο πεδίο της μάχης έξω από την πόλη. Η εντολή εκένωσης περιλαμβάνει οικισμούς στα βόρεια και ανατολικά του Κουπιάνσκ, που εκτείνονται και στις δύο όχθες του ποταμού Οσκίλ. Οι Ουκρανικές δυνάμεις κατάφεραν να διατηρήσουν τις θέσεις τους στην ανατολική όχθη του ποταμού, αλλά αντιμετωπίζουν συνεχείς ρωσικές αεροπορικές επιδρομές και μπαράζ πυροβολικού. Καθώς τα ρωσικά στρατεύματα προχωρούν σε κοντινή απόσταση από το Κουπιάνσκ, αυξάνονται οι ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις της συνεχιζόμενης αντεπίθεσης του Κιέβου. Οι Ουκρανικές αρχές παραμένουν προσιλωμένες στην προστασία των πολιτών τους, παρακολουθώντας στενά τα εξελισσόμενα γεγονότα. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nmshd.gr.